κορίτσια, οι παραδόσεις είναι για να τηρούνται με βάση τα περσινά δεδομένα που εδώ στην πόλη σας πανηγυρίσατε το τίτλο στο Θεσσαλονίκη Grand Slam. Θα θέλαμε να είναι για να τηρούνται και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να γίνει πραγματικότητα και να το σηκώσουμε και φέτος εδώ στην πόλη μας με όλη την κερκίδα. Μπριτό, προέρχεστε από μια κουραστική εβδομάδα. Αγωνιστήκατε στη Λετωνία στο Beach Pro Tour. Θα ήθελα να μου πεις καταρχάς πώς ήταν στη Λετωνία η διοργάνωση και πώς βλέπεις μέχρι στιγμής εδώ πέρα στην πλατεία Αριστοτέλους στο όλο τουρνουά. Λοιπόν, το τουρνουά στην Λετωνία ήταν μια φανταστική γενικά διοργάνωση. Καθώς ήταν τέλος πάντων και ένα τουρνουά τέτοιου challenge. Όμως και εδώ πέρα στην πλατεία Αριστοτέλους κάθε χρόνο έτσι και φέτος όσο βλέπουμε εδώ πέρα είναι μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση που πληρεί πάρα πολλές προδιαγραφές ενός πολύ καλού τουρνουά και είμαστε ενθουσιασμένοι για ακόμη μια φορά φέτος που υπήρξε και αυτή η δυνατότητα για το τουρνουά αυτό και ανυπομονούμε να συμμετέχουμε. Είστε μία από τις ομάδες που δεν άλλαξε, παραμείνα το ζευγάρι όπως πέσει. Γενικά τον ανταγωνισμό με τα νέα ζευγάρια που έχουν προκύψει ως επιτοπλίστων, πώς τον βλέπετε? Και είναι το πρώτο μας τουρνουά που παίζει στην Ελλάδα φέτος. Θα έλεγα ότι είναι το πρώτο μας τουρνουά. Δεν έχουμε δει τις ομάδες ακόμα, να δούμε πώς παίζουν κλπ. Θα δούμε. Δεν ξέρω, δεν έχω δει ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι αν εμείς δώσουμε το 100% του εαυτού μας σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε πόντο, θα πάει πολύ καλά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έτσι και είδαμε και ακούσαμε ότι γενικά έχει και ομάδες και κορίτσια τα οποία δεν έχουν ξαναπαίξει, δεν έχουν μάλλον παίξει και δεν παίξαν και πέρυσι και αυτά. Οπότε δεν γνωρίζουμε ακριβώς τώρα η κάθε ομάδα τη δυναμική της ακριβώς. Εμείς εντάξει, ανεξάρτητα από αυτό θα κάνουμε το καλύτερό μας και θα πάμε όλα καλά. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας το αγωνιστικό μετά το τουρνουά εδώ στη Θεσσαλονίκη? Θα σας δούμε στην Ξάνθη, στο Σύνταγμα. Έχετε κάποιο άλλο διεθνές τουρνουά? Θα μας δείτε αρχικά στην ΙΟ. Έχουμε το Παγκόσμιο της ΙΟ, σωστά, την επόμενη εβδομάδα. Ναι, την Τρίτη πετάμε για την ΙΟ. Και μετά θα συμμετέχουμε σε όλα τα Πανελλήνια, αφού φέτος έχει γίνει μια ακόμα καλύτερη προσπάθεια σε σχέση με πέρσι και θέλουμε να είμαστε εκεί σε όλα. Οπότε Ίος, Ξάνθη, Σύνταγμα και Άγιος Νικόλαος, σωστά? Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.